Αν έχεις δοκιμάσει ποτέ ναρκωτικές ουσίες. Μιλάω στο Στέλιο τώρα εκεί. Ναι. Στέλιο μου, κοίταξε να δεις, δεν έχω δοκιμάσει και με έχουν ξαναρωτήσει αν έχω δοκιμάσει. Δεν έχω δοκιμάσει γιατί πραγματικά θα υπάρξει πρόβλημα αν συμβεί κάτι τέτοιο. Έχω πάρα πολύ τρέλα μέσα μου, δηλαδή δεν υπάρχει. Που άμα δοκιμάσω και ουσίες θα υπάρξει πολύ μεγάλο πρόβλημα, πίστεψέ με. Μακριά από τις ουσίες, σου προτείνω και σένα Στέλιο και σε όλους όσους μας βλέπουν. Γιατί γενικώς η ζωή έχει πολύ ωραίες στιγμές. Και αυτές τις πολύ ωραίες στιγμές, όταν τις ζούμε, είναι καλό να τις θυμόμαστε και την επόμενη μέρα. Γιατί αν τις έχουμε ξεχάσει, είναι σαν να μην τις ζήσαμε ποτέ. Να είμαστε νυφάλοι, να αθλούμαστε, να τρώμε σωστά και να απολαμβάνουμε την κάθε μας στιγμή. Με το μυαλό εδώ και όχι αλλού, φευγάτο. Πολύ ωραία. Ο Μιχάλης ρωτάει τι σε ελκύει σε μια γυναίκα. Τα μάτια της. Δεν είναι πολύ πρωτότυπη απάντηση αυτή. Εντάξει, οκ. Okay. Να και τα μάτια. Σίγουρα αυτό που σε τραβάει αρχικά είναι η εξωτερική εμφάνιση. Θα ήταν ψέμα να σου πω ότι με ελκύει αρχικά το μορφωτικό της επίπεδο. Αλλά από εκεί και πέρα, αφού προσπεράσουμε την εμφάνιση, σίγουρα αυτά που ζητάω είναι... ξέρεις, να έχουμε επικοινωνία, να συνεννοούμαστε, να νιώθω ότι είμαστε από τον ίδιο πλανήτη, γιατί πολλές γυναίκες με έχουν κάνει να νιώσω ότι είμαστε από άλλο, δηλαδή καμία συνεννόηση, έχει τύχει, χιούμορ και διάθεση να είμαστε καλά, όχι να... Γκρίνια, ζήλες, γκρίνιες, μιζέριες και τέτοια συμβαίνουν, έτσι. Και είναι και φυσιολογικά, γιατί υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί στη γυναίκα. Η γυναίκα έχει βιολογικά ρολόγια, έχει ανησυχίες, θέλει να γίνει μάνα εδώ και τώρα, ξέρεις. Λοιπόν, χαλαρότητα και όλα θα έρθουν στην ώρα τους. Αυτή είναι το μότο μου ως προς τις γυναίκες. Μάλιστα, από ό,τι καταλαβαίνω σε έχουν ταλαιπωρήσει λίγο. Εντάξει, όχι, δεν έχω παράπονο, δεν έχω παράπονο. Απλά, εντάξει, έχω κι εγώ ένα απόσταγμα εμπειρίας των 17 χρόνων μου, πώς φάνηκε αυτό. Ο Μάριος μας ρωτάει ποια είδη μουσικής ακούς τον ελεύθερο σου χρόνο. Μάριε, μεγάλωσα ακούγοντας κυρίως ελληνική μουσική, πιο πολύ έντεχνο, λιγότερο λαϊκά και τέτοια, αλλά μπαίνοντας σε αυτή τη δουλειά άνοιξα πάρα πολύ τους οριζοντές μου και τα αυτιά μου και εδώ και 6-7 χρόνια δηλαδή που είμαι σε αυτό το επάγγελμα ακούω τα πάντα και έχω καταλάβει τελικά ότι δεν υπάρχουν είδη και δεν υπάρχουν όρια. Καλό είναι ο καθένας να ακούει τη στιγμή που νιώθει αυτό που νιώθει ότι του χρειάζεται και τον εκφράζει. Έχω βγάλει τις ταμπέλες από τη μουσική, από τα είδη της μουσικής και τις έχω βγάλει όχι μόνο σαν ακροατής αλλά και σαν τραγουδιστής. Δεν θα κολλώσω να τραγουδήσω ένα τραγούδι που νιώθω ότι κάτι μου λέει επειδή ανήκει σε ένα είδος ή σε ένα άλλο είδος. Είμαι πολύ open σε αυτό και νομίζω ότι αυτή είναι και η ουσία. Όταν ακούς μουσική και όταν γενικώς ασχολείσαι με οποιαδήποτε τέχνη, αν βάζεις φράγμους και όρια, νομίζω ότι την κουτσουρεύεις. Γενικώς, ό,τι νιώθετε, να το παραδέχεστε στον ίδιο στον εαυτό ότι το νιώθετε. Μην τρέπεστε για αυτό που νιώθετε και θέλετε να ακούσετε. Μάριο. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ ο Ρέστης σου κάνει μια ερώτηση σε τελείως άλλο κλίμα. Τι λέει ο Ρέστης, για πες. Εάν γίνονταν αύριο εθνικές εκλογές, ποιο κόμμα θα ψήφιζες? Πω πω, τι πες τώρα, γιατί υπάρχουν κόμματα ακόμα, υπάρχει τίθεται τέτοιο ζήτημα. Δεν ξέρω, νιώθω ότι αν έχουμε δημοκρατία τώρα, περνάει και αυτή τα χειρότερά της, δηλαδή... Δεν νιώθω ότι περνάει ο λόγος μου σαν πολίτης, δεν νιώθω ότι έχει κάποια αξία το να πάω ή να μην πάω να ψηφίσω. Βλέπω ότι κάνουν τα δικά τους, ότι παίρνουν τις αποφάσεις τους σε ρήμην του κόσμου. Είμαι ξενερωμένος με την πολιτική, όπως νομίζω ότι είναι και ο περισσότερος κόσμος και ειδικά οι νέοι άνθρωποι. Ξέρεις, ανήκουμε και σε μια γενιά που έχει ξεφύγει από τον κομματισμό και το φανατισμό αυτό. Δεν μας έχει αγγίξει πολύ. Αυτό που ζητάμε είναι αλήθεια, είναι πράξη. Μακάρι κάποιος να με εμπνεύσει τέλος πάντων και να εμπνεύσει την εμπιστοσύνη μου και να το ψηφίσω με τα χαράς. Προς το παρόν, βάρ' τον ένα και βάρ' τον άλλο. Μάλιστα, σαφής η απάντησή σου. Ο Νίκος ρωτάει ποια είναι η ηλικία σου. Νίκο, κοίταξε να δεις, τα δέντρα
τα δέντρα λέω, οι καλλιτέχνες δεν έχουν ηλικία. Κοίταξε να δεις, πιτσιρίκος δεν είμαι, γέρος δεν είμαι. Θα σου πω ότι είμαι κοντά... Εντάξει, τούπα. Το κάλυψα. Εντάξει. Νίκο, πήρες την απάντησή σου. Η Βάσο σε ρωτάει, πες μας κάτι ακραίο που έχεις κάνει για μια γυναίκα. Α, το πιο ακραίο που έχω κάνει για μια γυναίκα είναι να αλλάξω τη ζωή μου ολόκληρη, να αλλάξω το χαρακτήρα μου, να προσαρμοστώ 100% σε αυτό που εκείνη ήθελε να έχει, και το μετάνιωσα βαριά. Μάλιστα. Συνεχίζει τις ερωτήσεις της. Η Βάσο, Η Βάσο συγκεκριμένα, λέγοντας αν έχεις απατήσει ποτέ ή σε έχουν. Ξέρεις τι, διάβασα την ερώτηση και λέει, έχεις απατήσει ποτέ, πότε. Αλλά τελικά ήταν ένα. Έχεις απατήσει ποτέ. Όχι, δεν έχει τύχει να απατήσω, δεν νιώθω καλά με τον εαυτό μου κάνοντας κάτι τέτοιο, Βάσο. Αν νιώσω την ανάγκη να κάνω κάτι άλλο από αυτό που έχω, το χαιρετάω πρώτα, φεύγω και ελεύθερος πια κάνω αυτό που νιώθω. Αν με έχουν, μπορεί και να με έχουν, δεν ξέρω. Δεν το έμαθα. Τα ρωτάνε αυτά. Ποιο είναι το τελευταίο σου κομμάτι που έχεις βγάλει αυτή τη στιγμή? Εδώ και αρκετούς μήνες παίζει το «Πετάω ψηλά», ένα τραγούδι που έχει παίξει πάρα πολύ στα κλαμπς και στα ραδιόφωνα. Με έχει κάνει και εμένα να πετάω ψηλά από χαρά. Αυτή την περίοδο είμαι φαντάρος, είμαι στη Θεσσαλονίκη, είμαι με άδεια εδώ, για να τα πούμε. Οπότε ψάχνομαι γενικώς στον λίγο ελεύθερο χρόνο που έχω. Το σίγουρο είναι ότι μέχρι να μπει το καλοκαιράκι θα έχω χτυπήσει με ένα ακόμα single σίγουρα. Είμαι στο ψάξιμο και έχω βρει κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Οπότε το εργαλείο teens.gr θα έχει σύντομα μουσικά νέα μου και ελπίζω να σας αρέσουν και να τα αγαπήσετε. Πολύ ωραία. Πότε τελειώνει η θητεία σου? Αρχές καλοκαιριού. Τέλη Ιουνίου τελειώνω. Έχω 3 μήνες και κάτι μπροστά μου και μετά ξεκινόμαστε στη δουλειά και στις παραλίες κτλ. Συνεχίζεται το μικρό αυτό διαλυματάκι στη ζωή. Τελειώνει μάλλον το διαλυματάκι αυτό και συνεχίζει τη ζωή. Υπάρχει κάποια που σε περιμένει να τελειώσεις τώρα τη θητεία ή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο? Υπάρχει κάποια που σε περιμένει να τελειώσεις? Κοίταξε να δεις. Όχι, δεν υπάρχει κάποια που με περιμένει να τελειώσω τώρα. Καλό αυτό. Εντάξει, είναι καλό να σε περιμένουν όμως κιόλας. Θα βγω από την πύλη ταλαιπωρημένος μετά τη θητεία μου, φορτωμένος με τις βαλίτσες και δεν θα υπάρχει κάποια να με περιμένει. Δεν ξέρω, με στεναχωρεί αυτό. Αλλά έχω 3,5 μήνες να φροντίσω να υπάρχει κάποια να με περιμένει. Πολύ ωραία η απάντησή σου. Έχεις κανονίσει κάτι για μετά σε κάποιο μαγαζί, οτιδήποτε? Όχι, άγνωστο το καλοκαίρι μου τι θα κάνω. Αυτά είναι τούτους ή άλλους πράγματα που τουλάχιστον για μένα, στη δική μου περίπτωση, πάντα κανονίζονται την τελευταία στιγμή. Πόσο μάλλον τώρα που είμαι κλεισμένος σε ένα στρατόπεδο. Θα βγω πρώτα ο Θεός και θα ενημερώσω και πάλι το Εγάλιο Teens με την πρώτη, με το που ξέρω τι θα κάνω το καλοκαίρι, θα ενημερώσω με την πρώτη ευκαιρία. Πολύ ωραία. Κάτι τελευταίο που θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας τώρα που τελειώνουμε? Τίποτα. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ότι το γεγονός ότι είμαι και εγώ ένα παιδί από τα δυτικά προάστια της Αθήνας, είμαι Περιστεριώτης, ότι με μεγάλη χαρά όταν έμαθα ότι πρόκειται για site του Εγάλεο ήρθα, ότι γνώρισα ένα καταπληκτικό παιδί, τον Αντώνη, ότι εύχομαι σε όλους τα καλύτερα. Αν σφίγγεστε, δυσκολεύεστε, θα χαλαρώσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση, θα τη βρούμε την άκρη. Φιλιά σε όλους, να περνάτε καλά, καλές διακοπές να πω, γιατί νιώθω ότι μπαίνει καλοκαίρι, τέλος. Μάρτις μπήκε. Καλό καλοκαίρι, παιδιά. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Παναγιώτη που ήταν μαζί μας. Θα τα πούμε συνέχεια, μείνετε συντονισμένοι. Άντε ρε παιδιά, εδώ είστε, θα φύγουμε. Ναι, τι κάνουμε. Πού έχεις παιδιά. Πού, εκεί.